αρχικά να πω το εξής. Μας είχε κάνει εντύπωση και την προηγούμενη φορά και σήμερα που το σχέδιο αυτό δεν παρουσιάστηκε από τους καθήλυν αντιδημάρχους, δηλαδή τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών και τον Αντιδήμαρχο Παιδείας. Και ο λόγος τελικά που δεν παρουσιάστηκε είναι ότι αυτό αναιρεί το επιχείρημα που ακούστηκε και στη συνάντηση που είχαμε με τον κύριο Τσιατσιά με την Τετάρτη, αλλά και σήμερα, ότι η προηγούμενη δημοτική αρχή παρέδωσε καμένη γη, γιατί ήταν πάλι η ίδια αντιδήμαρχη. Δηλαδή, οι ίδιοι αντιδήμαρχοι παρέδωσαν καμένη γη, την οποία καμένη γη καλούνται αυτοί οι σημερινοί πάλι αντιδήμαρχοι να την κάνουν έφορη. Στην ουσία, αυτό το επιχείρημα δεν υπάρχει. Γιατί? Γιατί πρόκειται για την ίδια πολιτική. Πρόκειται για μια πολιτική η οποία είχε από την αρχή σκοπό να μας φέρει πρώτα τετελεσμένο γεγονότος, να μας πει ότι δεν υπάρχει τρόπος να υλοποιήσουμε τη δίχρονη προσχολική αγωγή στο Δήμο Αθηναίων, έτσι ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες των παιδιών μας με σύγχρονο τρόπο, όπως επιτάσσουν οι σημερινές προδιαγραφές που υπάρχουν για τα δημόσια νηπιαγωγεία, και να μας πει ότι θα δεχτείτε ένα σχέδιο με οικίσκους, με προκάτ και με αξιοποίηση υπαρχουσών αιθουσών και με τοποθέτηση προκάτ σε άβλους χώρους, ή δεν έχει προσχολική αγωγή. Λοιπόν, όχι, αγαπητοί κύριοι του Δημοτικού, αγαπητοί κύριοι της Διοίκησης, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Κάνετε πολύ μεγάλο λάθος αν νομίζετε ότι σαν γονείς θα μείνουμε σε αυτή την κατάσταση αδρανής. Θα διεκδικήσουμε τις ανάγκες των παιδιών μας. Και οι ανάγκες των παιδιών μας λένε ότι δεν υπάρχουν μόνο αίθουσες οι οποίες χρειάζονται για να μπουν τα παιδιά μας μέσα και να τα φυλάει κάποιος. Υπάρχουν και άλλοι χώροι, ξέρετε, που ένα νηπιαγωγείο χρειάζεται. Υπάρχουν χώροι σύντησης που συμπεριλαμβάνουν κουζίνα και τραπεζαρία. Υπάρχουν χώροι ανάπαυσης, υπάρχουν τουαλέτες, υπάρχουν και πολυδύναμος χώρος, έτσι ώστε τα παιδιά να μπορούν να συγκεντρώνονται όλα μαζί προκειμένου να κάνουν γιορτές. Τι από αυτά υλοποιείται με τις αίθουσες που προτείνεται, ακόμα και στα αδόμητα οικόπεδα? Απολύτως τίποτα. Γι' αυτό κιόλας στο σχέδιο που παρουσίασε ο κύριος Τσιατσιάμης, ο Γενικός Γραμματέας, οι εικόνες με την τοποθέτηση των οικίσκων περνάγανε πάρα πολύ γρήγορα, έτσι ώστε να μην μπορούμε να τις δούμε. Αλλά τις είδαμε, κάποιες είδαμε. Αυτό που είδαμε είναι τι? Ότι οι τουαλέτες που υπάρχουν, υπάρχουν τουαλέτες σε κάθε οικίσκο και βλέπουν μέσα στο προκάτ, μέσα στο προκάτ. Σε έναν χώρο που πιθανόν τα παιδιά να χρειαστεί να φάνε. Και ρωτάω εγώ. Εσείς στην κουζίνα σας έχετε την πόρτα της τουαλέτας ανοιχτή? Είναι δυνατόν δηλαδή σήμερα να συζητάμε τέτοια πράγματα? Αυτές είναι οι προδιαγραφές που προτείνετε? Δεν είναι έτσι. Εμείς πιστεύουμε ότι πρώτο πρέπει να υπάρξει άμεση... Πολύ σύντομα. Πρώτο, να υπάρχει άμεσα σχέδιο για ανέγερση νέων κτηρίων με χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό, το οποίο πρέπει να διεκδικήσει ο Δήμος. Δεύτερον, πρέπει να υλοποιηθούν όλες οι προδιαγραφές, ακόμα και για τα προσωρινά για τους προσωρινούς οικείς που θα τοποθετηθούν. Προδιαγραφές για νηπιαγωγεία. Εδώ να σημειώσω το εξής. Στο Μενίδη υπάρχουν προκάτ από το σεισμό του 99. Δεν θέλουμε μετά από 20 χρόνια να ξανασυζητάμε για προκάτ. Εμείς θέλουμε άμεσα να βγει σχέδιο υλοποίησης, ανέγερσης νέων κτηρίων. Χωρίς αυτό το σχέδιο, οτιδήποτε και να προτείνετε, μας βρίσκει αντίθετους.